Η επιστολή που έφτασε 28 Ενδεκάτου 2016 από την Quinter-Cass Κουπενάκη Ενεργειακή ΕΦΕ και ΣΕΕ με έντονους όρους του Δήμου Θεσμού προς το Δήμο Μόρτινας αναφέρει τα παρακάτω. Και το κοινοποιεί στον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, στο ΑΤΑΘ Μυρό, στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ηρακλείου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αναφέρει τα παρακάτω. Αξιότιμοι κύριοι, με το παρόν σας καταγγέλνουμε ότι το Σάββατο 26 Ενδεκάτου 2016 έγινε αυθαίρετη και παράνομη εξκαφή αγροτικής οδού από ιδιώτη σε διάφορα σημεία βάθους 0,80 έως και 1 μέτρο πλάτο και πλάτος 0,50 έως και 1 μέτρο. Με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους της αγροτικής οδού. Επισυνάπτει και 11 φωτογραφίες. Ο συγκεκριμένος νόμος οδηγεί σε ακίνητο συμφερόντων της εταιρείας μας στην περιοχή Βαλιανά, Δημοτικού Διαμερίσματος Καγκαλών του Δήμου Μόρτινας και εξυπηρετεί και δεκάδες άλλες υπηρεσίες. Σας καλούμε να προβείτε σε άμεση αποκατάσταση και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και σας επισημαίνουμε όπως και σας καθιστούμε άμεσα υπεύθυνους, αφού η αρμοδιότητα συντήρησης της εν λόγω οδού είναι δική σας με δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ανατροπής οχημάτων. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι πολιτικής προστασίας, αφού είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων, όπως πυροσβεστικό όχημα, ασθενοφόρο κλπ. Και ειδικά στη βαρούσα χρονική περίοδο ελαιοκομική. Επιπρόσθετα, σας καταγγέλνουμε την παράνομη τοποθέτηση σιδηροσωλήνων περίφρασης μέσα στην αγροτική οδό, μειώνοντας και πάλι το πλάτος της. Από τις μαρτυρίες που γνωρίζουμε ότι ο Δήμαρχος Μόρτινας επισκέφθηκε την ελόγω περιοχή το Σάββατο 26-16 χωρίς να προβάλλει καμία αντίδραση σε αυτά που έβλεπε να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια. Θα θέλαμε επίσης να σας τονίσουμε τη σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις παράγοντες αυτές τις εσκαφές και σας ζητούμε να δείξετε τα ίδια αντανακλαστικά που έχετε επιδείξει και στο παρελθόν στα πλαίσια της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι αποκειμένου διαπράτεται το ποινικό αδίκημα του άρθρου 290 του ποινικού κώδικα και του άρθρου 382 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα με κάθε φύλαξη, κάθε νόμου δικαιώματος και την εταιρεία. Ο νόμος εκπρόσωπος και η υποδοχή.